Ξύπνα τον Τάσιτς, αυτός κλείνα τον Αμπουκάλα, θα τον μποστάρει, γυρίζει ωραία. Γίνεται και περισσότερος εδώ στο Κίτιο. Θέλουμε να δούμε ένα πρωτάθλημα με αρκετό κόσμο φέτος. Στον Σιζόπουλο, Ντέιβις στον Μαρκάρη, τον πέρασε ο Σιζόπουλος, θα βγάλει έξω ο Παντελή που θα στάρει για τρεις και θα πάρει. Αμπουκάρ, ο Πάρκεϊ κάνει ωραία τον drive, εκεί ο Πάρκερ θα βρει τον Ντέιβις, ο οποίος σουτάρει με την λήξη του για τον Γίμψον. Μιχαήλ με τον Τουρέν. Ο Ντέιβις ξανά εξερμακάρει στους για τρεις. Το ένα σούτ είναι αυτό που έχει τη διαφορά. Στην αναμέτρηση, Μιχαήλ για τρεις. Πήγε να βρει τον Πάξ. Διάβασε τη φάση ο Γκίμψον, ο οποίος θα δώσει γρήγορα την πάσα. Αλλά ο Σέρση δεν συγκράτησε αρχικά. Και τώρα ο Σιζόπουλος για τρεις. Μέσα και προβάδισμα για τον Πάση. Ντουρέν παίζει ωραία εκεί με τον Σέρση, ο οποίος θα βάλει το καλάθι. Γκίψον περνάει ωραία εδώ στον Σέρση, ο οποίος θα παίρνει το σκριν. Ωραίο Παλάλας, πολύ ξύπνα, πολύ ωραία. Έχουν επηρεαστεί και τα σούτ του κεραυνού, ότι έχουν... Αμπουκάρ, πολύ ωραία κίνηση. Ο έξυπνα, πολύ έξυπνα Μπάρκερ, είδε. Περνάει ο Παντελή, θα πετάξει μπάλα έξω στον Γκίμψον, θα σουτάρει για δύο. Να δώσει μια βοήθεια, θα πάρει τώρα την μπάλα. Τάσιτς, 4 δευτερόλεπτα, ο Τάσιτς σουτάρει για τρεις με το ταμπλό. Τάσιτς με τον Θεοχαρίδη. Να δούμε εδώ η εμπειρία του Σέρβου. Ντέιβις, 50 δευτερόλεπτα για το τέλος του ημιχρόνου. Ο Πάρκς χαμηλά, θα βάλει τον καλάθι. Παίζει και πολύ ρόλο το συνέστημα, διότι υπάρχει ποιότητα να διαχειριστούν καταστάσεις, δεν τελείωσε τίποτα, έχει άλλα 20. Έκανε μια νύσταθμη προσπάθεια να κλείσει τη διαφορά πριν το τέλος του ημιχρόνου. Την έφτασε στους 13, ο Ντουρέ με τη λήξη του χρόνου όμως. Θα δώσει στον Τρισόκα. Θα σου οδηγά την μπάλα στον Γκίμψον, ο οποίος σουτάρει για τρεις και φτωχή. Βλέπει και πασάρει τον Μπάρξ, ο οποίος θέλει να αποστάρει τον Ντουρέν και δύο δυνατοί παίχτες, δυνατά κορμιά. Και ο Σίσλε. Ντουρέν θα ευστοχίσει. Θέλει να περάσει τον Μπάρξ, θα τα καταφέρει, ο οποίος κάνει μια ωραία κίνηση εκεί και έρχεται με follow από κάγια. Θα χάσει, αλλά ο Τάσιτς είναι εκεί για να διορθώσει. Κάνει ωραία κίνηση ο Τάσιτς εδώ, ο οποίος επέστρεψε στο παρκέ για τον κεραυνό. Μπάρξ. Πήρε ωραία την ασίστ. Πάρξ θα παίξει με τον Νεοφύτου. Ρυψοκίνδυνη πάσα, αλλά πέρασε και ο Γιώργος του Νεοφύτου βάλε. Ο Ντουρέν παίρνει το διάδρομο. Θα αφήσει και ο Αμπουκάρ και ο Πάρξ. Τώρα ευθυνιασμός για τον κεραυνό. Τον Αμπουκάρ να βρίσκει τον Πάρξ. Ποιος απλά βγαίνει. Στην μεριά και μία-δύο φορές που προσπάθησε, έχασε το εύκολο καλάθι. Ο Ντουρέν δεν μπόρεσε σε πρώτη φάση. Έχει ένα μικρό ξέσπασμα, αν μπορεί, σε κάποια φάση. Και ένα γάμι, όμως φαίνεται. Μπάρκε φτάνει και αυτός στους 10. Γκίμψον. Ωραία προσπάθεια από ο Γκίμψον. Θα δούμε την απάντηση της ΑΕΚ. Θα χάσει ο Γκίμψον από τον Πάσεϊ. Του φεύγει ξανά στον ευθυνιασμό και αφήνει το μπάλα στο καλά. Παντελή. Εδώ ξανά 10 δευτερόλεπτα για το τέλος της τρίτης περίοδου. Ξανά ο Αμπουκάρ περνάει τον Τάσιτς, έχει μπροστά του τον Μπίξ, θα βάλει ένα φορμ. Του Μπίξ, θα δώσει στον Τάσιτς τελικά. Τάσιτς ποστάρει ξανά τον Ντέιβις, αυτή τη φορά θα τον περάσει, καλάθι και φάου. Μιχαήλ στον Πάρξ που ποστάρει τον Τάσιτς. Ωραία κίνηση του Πάρξ, αποφεύγει γωνία. Μπίξ για τρεις, μέσα. Πάσε η ατομική προσπάθεια. Σουτάρει ο Γκίμψον για τρεις, μέσα! Τάσιτς μαρκάρει, τον μποστάρει ο Αμπουκάρ, η συνηθισμένη. Τελικά αυτή καταλήγει στον Αμπουκάρ, ξανά ο Μιχαήλ, που αλλάζει χέρι στον αέρα, στοχή ο Αμπουκάρ όμως. Θα παίξει με τον Πάρξ, Πέτροβιτς βγαίνει πάνω του, ο Πάρξ τον περνά και θα βάλει ένα ωραίο καλάθι. Μπίξ περνάει, σηκώνεται και ευστοχή, 81-60. Μπάσε η σουτάρει για τρεις και ευστοχή. Πώς θα είναι τα παιχνίδια του τρίτου γύρου, οπότε. Κίνει την μπάλα, αλλά λίγο άτσαλα εκεί. Ο Τάσιτς πήρε το επιθετικό rebound όμως. Έξυπνα στον Τάσιτς. Αυτός κλείνει τον Αμπουκάλα, θα τον μποστάρει. Γυρίζει ωραία. Γίνεται και περισσότερος εδώ στο Κίτιο.
θέλουμε να δούμε ένα πρωτάθλημα με αρκετό κόσμο φέτος. Στον Σιζόπουλο, Ντέιβις στον Μαρκάρη, τον πέρασε ο Σιζόπουλος, θα βγάλει έξω ο Παντελή, μπροστά για τρεις και θα πάει. Αμπουκάρ, ο Πάρκεϊ κάνει ωραία τον drive, εκεί ο Πάρκερ θα βρει τον Ντέιβις, ο οποίος σουτάρει με την λήξη του για τον Γκίψον. Μιχαήλ με τον Ντουρέν. Ο Ντέιβις ξανά εξερμακάριστος για τρεις. Το ένα σούτ είναι αυτό που έχει τη διαφορά. Στην αναμέτρηση Μιχαήλ για τρεις. Πήγε να βρει τον Πάξ. Διάβασε τη φάση ο Γκίμψον, ο οποίος θα δώσει γρήγορα την πάσα. Αλλά ο Θέρση δεν συγκράτησε αρχικά. Και τώρα ο Σιζόπουλος για τρεις. Μέσα και προβάσμα για τον Πάση. Ντουρέν παίζει ωραία εκεί με τον Σέρση, ο οποίος θα βάλει το καλάθι. Γκίψον περνάει ωραία εδώ στον Σέρση, ο οποίος θα παίρνει το σκριν. Ωραία ο Παλάλας. Πολύ ξύπνα, πολύ ωραία. Έχουν επηρεαστεί και τα σου του κεραυνού, ότι έχουν... Αμπουκάρ, πολύ ωραία κίνηση. Ο έξυπνα, πολύ έξυπνα Μπάρκερ είδε. Περνάει ο Παντελή, θα πετάξει μπάλα έξω στον Γκίμψον που θα σουτάρει για δύο. Να δώσει μια βοήθεια, θα πάρει τώρα την μπάλα. Τάσιτς, 4 δευτερόλεπτα, ο Τάσιτς σουτάρει για τρεις με το ταπλό. Τάσιτς με τον Θεοχαρίδη. Να δούμε εδώ η εμπειρία του Σέρβου. Ντέιβις, 50 δευτερόλεπτα για το τέλος του ημιχρόνου. Ο Πάρξ χαμηλά, θα βάλει τον καλά. Και πολύ ρόλο το... Το συνέστημα, διότι υπάρχει ποιότητα να διαχειριστούν καταστάσεις, δεν τελείωσε τίποτα, έχει άλλα 20. Έκανε μια νύσταστη προσπάθεια να κλείσει τη διαφορά πριν το τέλος του ημιχρόνου. Την έφτασε στους 13, ο Ντουρέ με τη λήξη του χρόνου όμως. Θα δώσει στον Τρισόκα. Θα σου οδηγά την μπάλα στον Γκίψον, ο οποίος σουτάρει για τρεις και αυτό. Βλέπει και πασάρει τον Μπάρξ, ο οποίος θέλει να αποστάρει τον Ντουρέ και δύο δυνατοί παίχτες, δυνατά κορμιά. Ο... Και ο Σίσλεϊ. Ντουρέν θα ευστοχεί. Έξυπνα τον Τάσιτς. Αυτός κλείνει τον Αμπουκάρα. Θα τον ποστάρει. Γυρίζει ωραία. Γίνεται και περισσότερος εδώ στο Κίτιο. Θέλουμε να δούμε ένα πρωτάθλημα με αρκετό κόσμο φέτος. Στον Σιζόπουλο. Ντέιβις στον Μαρκάρη. Τον πέρασε ο Σιζόπουλος. Θα βγάλει έξω ο Παντελή. Θα στάρει για τρεις και θα πάει. Αμπουκάρ. Ο Πάρκεϊ κάνει ωραία τον drive. Εκεί ο Πάρκερ θα βρει τον Ντέιβις, ο οποίος σουτάρει με τη λήξη του για τον Γκίμψον. Μιχαήλ με τον Ντουρέν. Ο Ντέιβις ξανά εξερμακάριστος για τρεις. Το ένα σούτ είναι αυτό που έχει τη διαφορά. Στην αναμέτρηση Μιχαήλ για τρεις. Πήγε να βρει τον Πάξ. Διάβασε τη φάση ο Γκίμψον, ο οποίος θα δώσει γρήγορα την πάσα. Αλλά ο Θέρση δεν συγκράτησε αρχικά. Και τώρα ο Σιζόπουλος για τρεις, μέσα και προβάσμα για τον Πάση. Ντουρέν παίζει ωραία εκεί με τον Σέρση, ο οποίος θα βάλει το καλάθι. Γκίψον περνάει ωραία εδώ στον Σέρση, ο οποίος θα παίρνει το σκριν. Ωραία ο Παλάλας, πολύ ξύπνα, πολύ ωραία. Έχουν επηρεαστεί και τα σου του κεραυνού, ότι έχουν... Αμπουκάρ, πολύ ωραία κίνηση. Ο έξυπνα, πολύ έξυπνα Μπάρκερ είδε. Περνάει ο Παντελή, θα πετάξει μπάλα έξω στον Γκίμψον που θα σουτάρει για δύο. Να δώσει μια βοήθεια, θα πάρει τώρα την μπάλα. Τάσιτς, 4 δευτερόλεπτα, ο Τάσιτς σουτάρει για τρεις με το ταπλό. Τάσιτς με τον Θεοχαρίδη. Να δούμε εδώ η εμπειρία του Σέρβου. Ντέιβις, 50 δευτερόλεπτα για το τέλος του ημιχρόνου. Ο Πάρξ χαμηλά, θα βάλει τον καλάθι. Και πολύ ρόλο το συνέστημα, διότι υπάρχει ποιότητα να διαχειριστούν καταστάσεις. Δεν τελείωσε τίποτα, έχει άλλα 20. Έκανε μια νύσταστη προσπάθεια να κλείσει τη διαφορά πριν το τέλος του ημιχρόνου. Την έφτασε στους 13, ο Ντουρέ με τη λήξη του χρόνου όμως. Θα δώσει στον Τρισόκα. Θα σου οδηγά την μπάλα στον Γκίψον, ο οποίος σουτάρει για τρεις και αυτό. Βλέπει και πασάρει τον Μπάρξ, ο οποίος θέλει να αποστάρει τον Ντουρέν και δύο δυνατοί παίχτες, δυνατά κορμιά. Και ο Σίσλεϊ.
Ντουρέν θα ευστοχίσει. Θέλει να περάσει στον Πάρκ, θα τα καταφέρει. Ο οποίος κάνει μια ωραία κίνηση εκεί και έρχεται με follow από κάτω. Θα χάσει, αλλά ο Τάσιτς είναι εκεί για να διορθώσει. Κάνει ωραία κίνηση ο Τάσιτς εδώ, ο οποίος επέστρεψε στο παρκέ για τον κεραυνό. Πάρκ πήρε ωραία την ασίστ. Πάρκ θα παίξει με τον Νεοφύτου. Ριψοκίνδυνη πάσα, αλλά πέρασε και ο Γιώργος του Νεοφύτου θα βάλει. Ο Ντουρέν παίρνει το διάδρομο. Θα αφήσει και ο Αμπουκάρ και ο Πάρκ. Τώρα ευθυνδιασμός για τον κεραυνό. Τον Αμπουκάρ να βρίσκει τον Πάρκ. Ποιο απλά βγαίνει. Και μία-δύο φορές που προσπάθησε, έχασε το εύκολο καλάθι. Ο Ντουρέν δεν μπόρεσε σε πρώτη φάση. Έχει ένα μικρό ξέσπασμα, αν μπορεί, σε κάποια φάση. Και ένα γαμμέ όμως φαίνεται. Μπάρκε φτάνει και αυτός στους 10. Γίψον. Ωραία προσπάθεια πολύ. Γίψον. Θα δούμε την απάντηση της ΑΕΚ. Θα χάσει ο Γίψον από τον Μπάσεϊ. Του φεύγει ξανά στον ευθυνιασμό και αφήνει το η μπάλα στο καλά. Παντελή. Εδώ ξανά. 10 δευτερόλεπτα για το τέλος της τρίτης περίοδου. Ξανά ο Αμπουκάρ περνάει τον Ντάσιτς. Έχει μπροστά του τον Μπίγκς. Θα βάλει ένα φύση του Μπίγκς. Θα δώσει στον Ντάσιτς τελικά. Ντάσιτς ποστάρει ξανά τον Ντέιβις. Αυτή τη φορά θα τον περάσει. Καλάθι και φάουλ. Μιχαήλ στον Πάρκ που ποστάρει τον Ντάσιτς. Ωραία κίνηση του Πάρκ. Από τον Παντελή. Πέτροβιτς η γωνία. Μπίγκς για τρεις. Μέσα. 8 και 10 για το τέλος. Πάσει ατομική Φροσάσιτς. Ο Μπίγκς. Σουτάρει ο Γκίψον για τρεις. Μέσα. Πάρκς περνάει ωραία στον Αμπουκάρ. Τάσιτς μαρκάρει. Τον μποστάρει ο Αμπουκάρ. Η συνηθισμένη γρήγορα ο Γκίψον και τον σταματά. Τελικά αυτή καταλήγει στον Αμπουκάρ. Ξανά ο Μιχαήλ. Που αλλάζει χέρι στον αέρα. Στοχή ο Αμπουκάρ όμως είναι. Θέλει να παίξει με τον Πάρκς. Πέτροβιτς βγαίνει πάνω του. Ο Πάρκς τον περνά και θα βάλει ένα ωραίο καλάθι. Τέλος. Μπίγκς περνάει, σηκώνεται και ευστοχή. 81-60. Μπάσε η σουτάρη για τρεις και ευστοχή. Στο δεύτερο γύρο θα καθοριστεί πώς θα είναι τα παιχνίδια του τρίτου γύρου. Οπότε. Ντουρέν. Κίνει την μπάλα, αλλά λίγο άτσαλα εκεί. Ο Τάσιτς πήρε το επιθετικό rebound όμως.